Καλησπέρα και εσάς και συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπα όχι στο μνημόνιο γιατί δεν διαπραγματεύομαι την εθνική μας ανεξαρτησία. Είπα όχι στους εφαρμοστικούς νόμους γιατί τα οικονομικά μέτρα τα οποία μας επιβάλλουν είναι μέτρα φτώχειας, πείνας, εξαθλίωσης. Τα τελευταία δυστυχώς 2 χρόνια η διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όπως ακούστηκε και από χείλη του κυβερνώντος κόμματος, διαλύσανε τη χώρα μας. Δεν διαπραγματευτήκανε τίποτα με τους εταίρους μας. Η συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, με πρωθυπουργό τον κύριο Παπαδήμο, υπέγραψε ό,τι τους επέβαλε η Τρόικα, δημιουργώντας φόβο και ενοχή στον ελληνικό λαό. Επίσης, δεν λέει την αλήθεια στους πολίτες αυτής της χώρας. Όπως παραδείγματος χάρη, τα μέτρα τα οποία πρόκειται να έρθουν τον Ιούνιο, μέτρα σκληρά, τα οποία θα μειώσουν κι άλλο τους μισθούς και τις συντάξεις και απλά κρύβονται για να υφαρπάξουν στις εκλογές που έρχονται την ψήφο του. Το αγγλικό δίκαιο, σκληρό, αποικιακό, που ευνοεί μόνο τους δανειστές. Το δούλου του, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ομολογούν ότι το δάνειο δεν είναι βιώσιμο. Ο κύριος Σόιμπλε προχθές είπε ότι θα χρειαστεί κι άλλο δάνειο, τρίτο δάνειο. Χωρίς φυσικά να μας δίνουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούμε, αλλά ή να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα για τις εσωτερικές μας υποχρεώσεις, παρά μόνο να πληρώσουμε τους στόκους των δανείων. Ξέρετε, κυρίαρχο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ισόρροπη και σταθερή οικονομική και κοινωνική πρόοδος όλων των κρατών μελών. Σήμερα όμως δυστυχώς αυτός ο στόχος καταστρατηγείται από τους εταίρους μας, οι οποίοι μας εκβιάζουν, μας απειλούν και μας κουνάνε το δάχτυλο. Μας επιβάλλουν μέτρα που οι ίδιοι ξέρουν ότι είναι μέτρα εξαθλίωσης, σκληρά, και ότι φυσικά δεν θα καταφέρουμε με αυτόν τον τρόπο να βγούμε από την ύφεση. Και ερχόμαστε εμείς σήμερα, εδώ, στο Κοινοβούλιο, να αναγνωρίσουμε και να δεσμευτούμε για το σύνολο του χρέους. Το σύνολο του χρέους, το οποίο έχει παράνομο και τοκογλυφικό επιτόκιο. Και έτσι να το νομιμοποιήσουμε. Θα σας θυμίσω ότι μέσα σε αυτή τη σύμβαση υπάρχουν όροι οι οποίοι είναι πραγματικά, δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω, απίστευτοι. Δεν μπορούμε να δανειστούμε από τρίτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να συμψηφίσουμε μέρος του χρέους με πιθανό χρέος το οποίο διεκδικούμε, παραδείγματος χάρη, από τη Γερμανία. Ενώ εκείνοι έχουν το δικαίωμα να εκχωρήσουν σε τρίτους μέρος του χρέους μας χωρίς να μας ρωτήσουν. Επίσης, μονομερώς μπορούν να αλλάξουν ακόμα και τους όρους της σύμβασης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ευθύνες για τους κυβερνώντες είναι πολύ μεγάλες. Έφεραν τη χώρα μας στο αδιέξοδο. Εμείς όμως οι βουλευτές που εκπροσωπούμε τον ελληνικό λαό στο Κοινοβούλιο έχουμε επίσης πολύ μεγάλη ευθύνη. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε και εμείς τις ευθύνες μας και να πούμε σήμερα ένα μεγάλο όχι σε αυτή τη δανειακή σύμβαση που δεσμεύει την πατρίδα μας και υποθηκεύει το μέλλον των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την ανεξάρτητη.